Καταρχήν, μιλάμε να βγούμε μακριά από εμάς αυτά τα πράγματα τώρα. Μακριά. Αλλά τέλος πάντων. Φτουφτουφτου, Παναγία μου, φτουφτουφτου. Αλλά έτσι τώρα τα έχει φέρει η ζωή. Τα έφερε η ζωή. Που εδώ στο My Style Rocks. Έτσι, μόλις έχεις χωρίσει. Μόλις χώρισα. Ναι. Τον χώρισα όμως. Α, τον χώρισε. Τον χώρισα γιατί. Γιατί δεν έχει βρεθεί άνθρωπος ακόμα εμένα άντρας να με χωρίσει. Όντως. Όχι. Αλήθεια. Ναι, ναι, φεύγω πριν. Περίμενε. Άρα είσαι αυτή η κατηγορία που καταλαβαίνεις τι πρόκειται να γίνει και λες, όχι φίλε, εγώ. Όχι. Όχι. Καταλαβαίνω εγώ ότι θέλω να τον χωρίσω. Α, προσωπικό. Και το κάνω εγώ. Ναι. Μάλιστα. Πριν τον γίνει χώρισες. Οτιδήποτε, τον γιατί χώρισα. Γιατί τον χώρισες όμως, Εμιλία. Τον βαρέθηκα πρώτα απ' όλα. Ήταν βαρετός. Ναι. Ήταν βαρετός. Γιατί ήταν βαρετός, τι έκανε, πες μου, δεν σε μπορώ, παρακαλώ. Είμαι και ένας άνθρωπος τώρα, πάρα πολύ έντονος. Ναι. Άντε με έχει συνέχεια στη τσίτα. Ναι, έτσι κάτι, λίγο ναι, να μου κάνεις πράγματα, θέματα. Ναι. Να πάμε, να κάνουμε δραστηριότητες. Όλα αυτά δεν μπορώ. Ναι. Δεν μπορώ. Και αν είναι ο άλλος πολύ ήσυχος. Άρα. Δεν πειράζει. Στο καλό να πάει ο άνθρωπος. Να πάει. Να πάει στο καλό. Γιατί πάω στον επόμενο. Φυσικά. Πάω στον επόμενο που τον ξέρω πάρα πολύ καιρό. Ήταν και αυτό σε σχέση. Είναι ο κρυφός μου έρωτας το αποθυμένο μου. Αχ, τι ωραία που ναι. Αυτά. Αυτά είναι τα ωραιότερα. Και πάμε στο πρώτο μας ραντεβού, λοιπόν. Σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο στα νότια. Έχει κλείσει ένα εστιατόριο μόνο για μας. Αχα. Και θα πιούμε τη σαμπάνια μας και θα φάμε το χαβιάρι μας και θα περάσουμε τέλεια. Εντάξει λοιπόν, Εμιλία, στο εύχομαι. Κορίτσια, βαθμολογήστε. Μέλτα, εσύ έβαλες 2. Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Εμιλή. Είναι πολύ όμορφη. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι η φούστα από κάτω φοράει. Αυτό φοράει από κάτω. Θα προτιμούσα να βάλει ένα παντελόνι. Παντελόνι. Ή έστω και μια φούστα που θα τέριαζε με το σακάκι σου και όλο το στέλι σου. Okay. Ναι. Θα το ήθελε δηλαδή λινό από κάτω. Μάλλον ήθελε να κάνει κάτι πιο εντυπωσιακό. Ναι, και είναι τώρα μια πρόταση γιατί οι φούστες αυτές φοριούνται πάρα πολύ και σε φορέματα. Οπότε έτσι με σακάκι από πάνω ναι. Είναι κάτι. Ναι, αλλά είπε ότι πα και σε. Που είπε ότι πα για φαγητό. Πάω για φαγητό ναι. Και ποτό. Εντάξει. Δεν μ' αρέσει. Θα προτιμούσα θες. Να βάλει κάτι σε παντελόνι από κάτω. Γιατί παντελόνι? Γιατί το θεωρώ πολύ γυμνό από κάτω. Θα είναι μόνο οι δυο τους όμως. Συγγνώμη, οι δυο μας θα είμαστε. Δυο τους, και θα αλλά είναι θα και σε ένα ξενοδοχείο πολύ καλό στα νότια. Ναι, αλλά εκεί που θα μπορείτε να φάτε δεν θα το έχει κόσμο. Το έχει κλείσει όλο σου λέει ο άνθρωπος. Όχι, είπα ότι το έχει κλείσει όλο για μας. Δηλαδή τι να έβαζα ας πούμε, μαύρο, καφέ, πιο κλειστό, για να φανεί επίτηδες ότι φοράω κάτι, δεν χρειάζεται τώρα. Φαίνεται ότι είσαι γυμνή από κάτω. Γυμνή δεν είμαι. Όχι, φαίνεται αυτό, όμως από μακριά. Όποιος το βλέπει το αντιλαμβάνει, το ναι, καταλαβαίνει. Αλλά με αυτό που φοράς το αθλητικό από κάτω και τη φούστα, φαίνεται ότι είσαι γυμνή. Αυτό χρώμα. Δεν είναι αθλητικό, είναι σόρκο. Το συγκεκριμένο. Για συγκεκριμένα φορέματα, φούστες ναι, κτλ. Το σόρκο το συγκεκριμένο που φοράς από μέσα, εάν σε δει κάποιος πιο μακριά, φαίνεται ότι δεν φοράς κάτι από μέσα. Δεν πειράζει, δεν έχει ιδέο, δεν είναι προκλητικό, είναι τόσο όσο. Και το έχω ανεβάσει και πάρα πολύ ωραία με ένα ωραίο σακάκι κτλ. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα επηρεάσει κάποιον άλλον. Λοιπόν, Εμιλία μου, 2,9. Είμαι μέσα στους όρους, μπορείς να πας στους κριτές. Στέλιο μου, θα ξεκινήσουμε με εσένα. Λοιπόν, μ' αρέσει η ιδέα σου. Ωραίο το σακάκι με το γυλαίκο και ωραία και η ιδέα της φούστας. Το ποδηλατικό μέσα από αυτό που φαίνεται μέσα δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο γιατί φαίνεται ότι φοράς ένα μπες ποδηλατικό χωρίς ιδιαίτερο λόγο, δηλαδή θα προτιμούσε να είναι ή ένα παρτό ψηλόμεσο σαν shorts ή κάτι που από τη στιγμή που φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο. Το παρτό, ναι. Αυτό που λέτε, το φοράω από μέσα και η αρχική ιδέα ήταν να έρθω με αυτό. Γιατί δεν ήρθες με αυτό? Γιατί μετά θα ήταν πάρα πολύ παρτό και θα ήταν πάρα πολύ αυτό και το άλλο, οπότε έβαλε αυτό που είναι πιο safe. Μα με αυτό το look θα ήταν Μπριζίτ παρτό, δεν θα ήταν κάτι λιγότερο. Α, έπαθες κουλό, Ελένα! Όχι ρε φίλε! Αγκαλίτσα. Κοίτα να δεις. Σου άρεσε, ναι.
δεν είναι αυτό, είναι αυτό το ντεμί, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα. Ναι, ναι, εντάξει. Okay. Φαίνεται ότι φοράς μέσα να... δεν είναι καλέσθητο. Ούτε στο ίδιο χρώμα με το δέρμα μου είναι... Το θέμα είναι ότι και φαίνεται. Το ψάξα πάρα πολύ. Άκουσε με, το θέμα είναι ότι φαίνεται αυτό το κολάν. Το χρώμα του είναι μια χαρά για να βάλεις κάτι άλλο. Επειδή η φούστα αυτή δεν είναι απλά διάφανη, είναι διάτρητη. Ναι. Άρα το βλέπουμε. Αυτό, ο σκοπός του είναι να μην φαίνεται. Από τη στιγμή που βάζεις μια διάτρητη φούστα, πρέπει είναι σαν να μην υπάρχει αυτή η φούστα. Τι θα φοράγες? Να βάλεις κάτι που να σε κολακεύει, ρε παιδί μου. Πώς να το πω διαφορετικά? Ναι, όχι, δεν είναι. Σήμερα δεν καταλαβαίνω το σχόλιο αυτό. Ναι, γενικώς σήμερα υπάρχει κάτι με τις λέξεις. Λοιπόν. Ωραία. Τι να σου πω να καταλάβεις. Δεν μπορώ, δεν είναι αδυνατό. Λοιπόν, πρέπει να μιλάμε πιο ειδικά. Γιατί στο γενικά θα χανόμαστε στη μετάφραση. Ναι, όμως έτσι κι αλλιώς χανόμαστε στη μετάφραση. Διότι φέρνω κάποια ρούχα με κάποιο styling, δεν μας κάνει. Φέρνω πιο απλά, πάλι δεν μας κάνει γιατί δεν έχουν styling. Φέρνω μονόχρωμα, δεν μας κάνει γιατί δεν μας κάνει. Φέρνω, δηλαδή, τι να φέρω. Πείτε μου οδηγίες χρήσης, να ξέρω κι εγώ. Τι φοβάστε πια οι περισσότερες παλιές παίκτριες και έρχεστε εδώ μόνο με δικαιολογίες και ξαφνικά δεν ξέρετε? Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Υπάρχει πάρα πολύ κούραση. Υπάρχει πάρα πολύ ότι. Δεν είναι τύπου τι κάνω πια, γιατί στους τρεις μήνες να έχεις πάρει μία νίκη, να έχεις φέρει πάρα πολλές εικόνες, να έχεις δώσει πάρα πολλές ιδέες, προτάσεις και έχω φέρει μία γκάμα όμως, μία ποικιλία από εικόνες. Δεν ήμουν από την αρχή μέχρι τώρα στο ίδιο ύφος να έρχομαι συνέχεια basic. Έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια, ναι. Και στη τελική αυτό δεν βγαίνει και πουθενά. Το να έχεις φέρει πράγματι σε μία εβδομάδα πολύ ωραία look και να μην έχεις κερδίσει, γιατί κάποια άλλη συμπαίκτριά σου έφερε καλύτερα, δεν σημαίνει ότι είσαι κακή, ότι δεν τα πήγες καλά. Το παράπονό σου είναι ότι δεν έχεις βγει πάνω από μία φορά νικήτρια τη εβδομάδα. Όχι, το παράπονό μου είναι ότι δεν μπορείτε να μου λέτε συνέχεια δεν κάνεις δεν μ' αρέσει δεν, γιατί υπάρχει κάτι που μπορεί να σας αρέσει κάποια στιγμή. Δεν έχεις βγει, δεν είσαι πάντα... Έχεις βγει μια φορά προτινόμενη στις πόσες εβδομάδες? Για 0,5. Okay. Εντάξει, και εγώ έχω μπερδευτεί. Και γιατί μπερδεύω στα τελευταία μου. Ξέρεις πόσες φορές έχεις χαρίσει βαθμούς σε άκυρα λουκ στις φίλες σου? Ναι. Και σε έχουν ξεπεράσει ενώ είσαι καλύτερο λουκ? Στις φίλες μου δεν έχω χαρίσει. Οι φίλες μου το αξίζουν. Όχι. Δεν το αξίζουν όλες τις φορές. Και οι φίλες μου είναι συγκεκριμένες. Ωραία, η μία έχει αποχωρήσει και άλλη μία είναι εδώ. Μην μιλάς τότε για βαθμούς. Αυτές είναι οι φίλες. Μην μιλάς για βαθμούς. Όταν δεν βαθμολογείς αντικειμενικά, γιατί οι φίλες σου και τα αξίζουν, οι φίλοι μας αξίζουν την αγάπη μας. Και την προσοχή μας και το ενδιαφέρον μας και την αγκαλιά μας και τη στήριξή μας. Η στήριξη δεν είναι με έναν ιδρυματοποιημένο βαθμό μόνιμα τον ίδιο, ό,τι και να φοράνε, διότι εδώ διαγωνίζεστε. Ναι, όμως ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι φίλες μου ήταν τίμιες σε αυτό το παιχνίδι, πολύ έντιμες. Προσπαθούσαν μόνες τους, με τις οικογένειές τους, με τις μανούλες τους και όχι με άλλα άτομα. Όχι, Εμιλία, τώρα έχεις άδικο. Γιατί να έχω άδικο? Δεν μόνες οι φίλες σου να ήταν τίμιες και έντιμες και όλα αυτά που δανειζόντουσαν ρούχα και ερχόντουσαν με έτοιμες εμφανίσεις και εσύ το ήξερες. Αν εννοείται την ειρήνη. Το ήξερες και έβαζες τρία. Άρα τώρα διαψεύδεις τον εαυτό σου. Εγώ φίλες μου λέω δύο κορίτσια από εδώ μέσα. Τη Σελένη και την Βασιλική. Άρα η Ειρήνη δεν είναι φίλη σου. Η Ειρήνη είναι μια κοπέλα που γνώρισα πρόσφατα. Γιατί βάζεις τρία συνέχεια, ό,τι και να βάλει. Γιατί βλέπω... Σου αρέσει, δεν σου αρέσει, γιατί βλέπω τη ματιά σου με κάποιες εμφανίσεις που έρχεται, που το βλέμμα είναι απόγνωσης. Και παρόλα αυτά βλέπω τρία μετά. Έχουμε σκεφτεί αν αυτή η κοπέλα μπορεί και θέλει να κάνει κάτι παραπάνω, ή αυτό είναι και αυτό και ήρθε εδώ να υποστηρίξει. Μπορεί να θέλει να κάνει κάτι παραπάνω, γιατί δεν είναι επιβραβεύτης. Γιατί δεν είναι, αυτό είναι άλλη κατηγορία. Η Ειρήνη είναι άλλη κατηγορία. Όλα τα κορίτσια θέλουν να κάνουν το κάτι συγγνώμη, παραπάνω. Μπορεί να εξηγήσει λίγο η Χριστίνα τι εννοεί την κατηγορία. Η Χριστίνα. Γιατί η Εμιλία με συγχωρείτε, Χριστίνα, γιατί αυτό δεν ακούστηκε και πολύ ωραία. Όχι, όχι. Εννοώ ότι η Ειρήνη είναι μια κατηγορία μόνη της. Αυτό δεν θα το δούμε πολλές φορές στο σόου. Ήρθε μία Ειρήνη με Y2K που εγώ δεν το ήξερα καν. Το έμαθα μέσα από την Ειρήνη και μέσα από τους κριτές. Ναι. Από την κυρία Ηλιάνα. Και εσύ ενθαρρύνεις αυτή τη στιγμή με το 3 επειδή βλέπεις αυτό από την Ειρήνη. Εκεί έξω υπάρχουν πάρα πολλά κοριτσάκια όχι που ντύνονται είναι φίλοι σου και την Ευθαρρύνη. Σαν την Ειρήνη. Και έχουν αυτό το εντάξει, αυτό το δεν σε πιστεύω γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες που ντύνονται σαν την Μέλντα.
Γιατί δεν ενθαρρύνεις και γιατί αυτό. Αυτές οι κοπέλες, ναι. Αυτές οι κοπέλες μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Οι κοπέλες στη συγκεκριμένη κατηγορία της ειρήνης είναι αυτό. Άστο, Εμιλία, εκτίθεσαι. Όχι, εκτίθεσαι, ξέρω πολύ καλά. Εκτίθεσαι. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Έχεις επιβραβεύσει τα look της ειρήνης Y2K όχι την πρώτη εβδομάδα, δεν ήθελες καν να τα καταλάβεις. Πιαστήκατε εκεί με τις φιλίες αυτά και τα λοιπά. Ξαφνικά επιβράβευες και το Y2K και τα ξαναλούκ που τα ήξερες πολύ καλά και μετά ξαναγυρίσαμε εκεί. Μην εκτίθεσαι μόνη. Της είχα πει, έχεις μπλοκαριστεί, ξεμπερδέψει. Μπράβο, επειδή και εσύ εδώ αυτό. Πέρα ξεμπλοκαρίστηκες μάλλον και ήρθες με την καινούργια έτσι, Εμιλία, την καινούργια όχι, προσέγγιση. Όχι, καμία καινούργια Εμιλία. Απλά και εγώ δεν ξέρω πώς να έρχομαι πλέον. Ξέρεις πολύ καλά πώς να έρχεσαι. Στη Χριστιανά, γιατί βάζετε ένα στη Χριστιανά. Βάζουμε τρία στη Χριστιανά, γιατί βάλατε τρία στη Χριστιανά. Δηλαδή. Άκου, παιδί μου, όταν έρχεσαι εδώ και βάζεις ένα στη Χριστιανά και τη στείνεις στον τοίχο, γιατί σε έχει εκθέσει στα social media και σου φέρονται άσχημα. Και ήταν και άσχημα ντυμένη. Σε παρακαλώ. Να τα λέμε αυτά. Και σε παρακαλώ. Και κάνουμε ολόκληρο θέμα σε δύο επεισόδια. Και ένα κορίτσι που είναι νεαρό στην ηλικία και μπορεί όντως να έχει κάνει λάθος από αφέλειά της, και όταν παίξουν αυτά τα επεισόδια, μπορεί να δεχτεί ένα κύμα αντίστοιχο με αυτό που έλαβες εσύ. Είχε κάνει και ξαφνικά λάθη. Έρχεσαι στο επόμενο. Άφησε με ολοκληρώσω. Και ξαφνικά έρχεσαι στο επόμενο επεισόδιο. Και κάνεις την ωραία πεταλουδίτσα. Και κάνεις την ωραία πεταλουδίτσα. Λες ξεκάθαρα ψέματα. Σε παρακαλώ πολύ. Να βάλουμε όχι, και ένα όχι. Γι' αυτό δεν μπορώ πέρα. Να κατηγορηθώ. Γιατί υπάρχουν όλα. Είπαμε να γελάσουμε, να κάνουμε όλα. Χαβαλέ. Αλλά υπάρχουν να κοιτάμε και τις δύο πλευρές. Τι να κάνω. Να προσέχεις και εσύ τι λες. Είμαστε σε ένα σόου. Να προσέχεις και εσύ τι λες. Και το είπα και εκείνη τη μέρα να προσέχεις και εσύ τι λες. Χριστιανά διαφορετικά. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε άλλα νερά, σε άλλες συζητήσεις ναι. Πάλι και κρίνεται πάλι τι. Τι. Εσύ τι κρίνεις. Κρίνεται. Ότι εγώ εσύ τι κρίνεις. Και είπα, εσύ τι κρίνεις. Αληθινά για τις γεγονότα. Για βαθμολογίες δεν συζητάμε. Για εμένα όμως, για κανέναν άλλον. Είπες γιατί σε ρωτάμε για βαθμολογία σου. Ψεύτρα, για ένα συμβάν που το έχει δει τόσος κόσμος. Που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι μου συμβαίνει στην προσωπική μου ζωή. Πάλι μια τελεία σε παρακαλώ γιατί τώρα μιλάω εγώ. Σου είπα ότι έφερες εδώ το πρόβλημά σου με τη Χριστιανά. Ωραία, το έφερες εδώ. Το συζητήσαμε. Σε στηρίξαμε και είπαμε όλα τα κορίτσια να προσέχετε τι λέτε. Δύο μέρες λοιπόν είχες πολλά νεύρα με τη Χριστιανά. Αυτά που είπες εσύ για τη Χριστιανά λοιπόν μπορεί να δημιουργήσουν ένα κύμα απέναντι και στη Χριστιανά. Και μετά έρχεσαι την επόμενη μέρα και ξαφνικά κάνεις την ωραία πεταλουδίτσα. Εκεί σου είπα ότι δεν παίζεις τίμια. Γιατί ένα κορίτσι το έστεισε στον τοίχο δύο μέρες. Το σκέφτηκες αυτό. Για τα δικά του λάθη. Για τα και δικά αυτό είναι δικό σου λάθος από τη μεριά σου, όταν μετά προσποιείσαι κάτι άλλο. Αυτό. Τι να προσποιηθώ, τι εννοείται, δηλαδή μέχρι το τέλος, τώρα εγώ θα που την σου βαθμολογώ είπα, με, το ένα. Κατάλαβες, με ένα. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ αυτό που σου είπα το έχεις καταλάβει. Να πω κάτι. Ναι, επειδή αναφέρεται συνέχεια το όνομά μου, ναι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι είναι ψέματα και τι αλήθεια από τη στιγμή που δεν έχετε δει άκου τα live μου. Εγώ δεν έχω χαρακτηρίσει κάποιον. Χριστιανά μου, να στο εξηγήσω και εσένα. Εγώ δεν λέω ότι λέτε ψέματα μεταξύ σας γιατί μαλώνετε, τι κάνετε, τι ράνετε. Όταν εδώ εσύ κάποια στιγμή φέρεις για μια συμπαίκτριά σου, άσχετα με την Εμιλία, ένα θέμα και πεις μου έχει κάνει αυτό, μου έχει συμβεί αυτό, εξαιτίας δημιουργείται αυτό, θα προσπαθήσω να βρω την άκρη να στηρίξω. Όταν την επόμενη μέρα όμως έρθεις εδώ και πεις εμείς είμαστε κολλητές και δεν τρέχει τίποτα, τότε λες ξεκάθαρα ψέματα και μας κορυδεύεις όλους. Δεν έχω πει ότι είμαι κολλητή με κάποιον. Δεν το έχουμε πει αυτό. Σου λέω ποια είναι, σου λέω ακριβώς πώς έχει συμβεί. Για ποιο λόγο ήταν έτσι έντονος ο χαρακτήρας μου και απάντησα. Και δεν ζήτησα τη στήριξη κανενός εδώ μέσα. Εμιλία μου. Κανενός. Άκουσε με. Ήταν πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Ήταν πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Σοβαρό είναι για μένα που το περνάω όλο αυτό το διάστημα. Σε παρακαλώ. Ήταν πάρα πολύ σοβαρό αυτό που είχες πει για τη Χριστιανά. Και αν αφήσει λίγο τα νεύρα, θα εκερεμήσεις, θα καταλάβεις. Ήταν πολύ σοβαρή αυτή η δήλωση που έκανες για τη Χριστιανά. Αλήθεια, ψέματα, εμείς δεν το ξέρουμε. Ξαφνικά μέσα σε ένα 8ωρο να είναι κολλητές αγκαζέ και να αλλάζουν τριάρια και τεσσάρια. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει που εμείς δεν το ξέρουμε και μπορεί αυτό όλο να είναι προσποιητό. Μπορεί να είναι η κούραση που έχεις. Μπορεί κάτι άλλο. Ναι. Μπορεί να σου πω κάτι και να ελαφρύνει την κουβέντα και πρέπει να ελαφρύνει η κουβέντα κάποια στιγμή. Μπορεί να φταίει ο χωρισμός γιατί το χαρίζουν δύο άνθρωποι. Βγαίνουν οι μάσκες και λένε πράγματα που δεν θέλουν. Ξέρετε τι φταίει, κύριε Σκουλέ. Ξέρετε τι φταίει. Που πήρα στις πλάτες μου όλο αυτό. Αυτό φταίει. Αυτό φταίει. Ποιο. Τελεία. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εγώ κατάλαβα πολύ καλά. Και εγώ κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτό που λες είναι πρώτον, δεν σε τιμά. Δεύτερο, δεν τιμά καμία από τις συμπαίκτριές σου. Δεν τιμά εμάς σαν κριτική επιτροπή. Αυτό φταίει. Που έχω πάρει ένα τόσο μεγάλο βάρος στις πλάτες μου εννοεί από την αρχή. Η Εμιλία στηρίζει μόνη της όλο το σοου. Να είναι συνέχεια, 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 έτσι. Αυτό λέει. Ότι εμείς δεν υπάρχουμε και οι συμπαίκτριές της. Το σοου είναι η Εμιλία Βόντος. Αυτό λέει.
Δεν νομίζω να λέει κάτι τέτοιο. Μπράβο, και εσείς είστε πάρα πολύ έξυπνος. Δεν νομίζω να λέει κάτι τέτοιο. Αυτό λέει η Στέλιο μου. Ωραία, θα βαθμολογήσει κάποιο, θα συνεχίσουμε. Όχι, εγώ δεν έχω καταλάβει πώς έχει προκύψει όλο αυτό το πράγμα βλέποντας μία εικόνα και σχολιάζοντας ένα κολάν. Πάρα πολύ λυπάμαι. Ήταν η αγαπημένη μου εικόνα για σήμερα. Ξεκίνησα να λέω τι θα διορθωθεί, αλλά κατέληξε σε βατερλό. Ένα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ηρεμήσουμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και να προχωρήσουμε στη βαθμολογία. Και εγώ θα ήθελα, πριν προχωρήσουμε στη κριτική και στη βαθμολογία, να πω πραγματικά συγγνώμη. Σας εκτιμώ πάρα πολύ. Ξεφεύγω. Νιώθω πολύ κουρασμένη γενικά, ψυχολογικά. Ήταν λάθος μου. Παίρνω κάθε λέξη που μου λέτε πολύ στα σοβαρά. Τα σκέφτομαι πάρα πολύ. Προσπαθώ να τα κάνω πράξη. Άλλες φορές πετυχημένα, άλλες φορές όχι. Είστε τρεις άνθρωποι που έχουμε περάσει πολύ καιρό εδώ μαζί. Και εγώ σας αγαπώ και σας το λέω πολύ ειλικρινά. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα έτσι να ξεφεύγουν οι συζητήσεις μας από λάθος μου. Αυτά. Η Μιλία μου, σε παρακαλώ, μην κλαις, αλήθεια. Όχι. Σε παρακαλώ. Όχι, είμαι καλά. Εντάξει. Ναι. Σε παρακαλώ. Σαν τους χωρισμένους και τις οικογένειες, λοιπόν, έχουμε και εμείς μια μικρή κοινωνία εδώ. Το look σου, λοιπόν, όπως σου είπα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο χρωματικά. Η μόνη αλλαγή που θα ήθελε είναι ένα ωραίο σορτσάκι από μέσα ή ένα ωραίο εσώρουχο στο ίδιο χρώμα με τα επάνω που έχεις φορέσει και θα ήταν τέλειο. Θα σου βάλω 3. Ευχαριστώ πολύ. Έλα να προχωρήσουμε τώρα στο Δημήτρη. Όλο το μαγαζί το έκλεισε. το έκλεισε. Για χαβιάρι και σαμπάνια. Ναι. Αν πώς. Μου θυμίζει ταινία όλο αυτό. Ρομαντική κομμεντία, οι οποίες, να ξέρετε, μου αρέσουν πάρα πολύ. Με ξεκουράζουν. Είμαι από αυτούς που το τρώνε το παγωτάκι και βλέπουν ταινία. Μπορεί να είμαι σαν τον πορτιέρι εδώ, αλλά είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Μπράβο του που το έκανε. Θα περάσετε τέλεια. Σου είπαν τα παιδιά για το outfit. Και μάλιστα το συζητάγαμε όταν πέρασε στην πρώτη πασαρέλα μπροστά μας. Λέγαμε πόσο όμορφη είσαι σήμερα, πραγματικά. Σου πάνε πάρα πολύ τα μάλια πίσω. Και είναι και τέλειο το make-up σήμερα για αυτή την εμφάνιση που κάνεις. Πώς θα μιλήσω εγώ σε ένα κορίτσι που στεναχωριέται για ρούχα? Με νοιάζουν τα ρούχα. Τα ρούχα καλά. Δεν είναι σημαντικά. Είμαι οι άνθρωποι που τα φοράνε είναι. Ρούχα είναι. Ανακυκλώνονται. Πετιούνται. Αλλάζουν. Αγοράζουμε καινούρια. Ανθρώπους δεν αγοράζουμε. Αυτό που θέλω να σου πω, θα σου το πω πάρα πολύ ήρεμα, γιατί λίγο χαλάει την εμφάνισή σου, η οποία είναι πάρα πολύ κομψή. Ναι. Είναι ότι αυτό το ποδηλατικό που φοράς φαίνεται παίζει ένα ρόλο φόδρα ουσιαστικά στο μήκος που είναι. Mm-hmm. Και αυτό το φόρεμα, αν είχε φόδρα, δεν θα έδειχνε τόσο κομψό. Μερικές φορές είναι καλύτερο να δείχνουμε σε αυτά τα naked dress ή τα φουστάνια, όχι dress, το φουστάνι, το πόδι κανονικά με ένα ψηλό, έτσι, ψηλό μέσο σαν εσώρουχο, mm-hmm. ή σαν, για να δείχνει πιο ωραία σιλουέτα, παρά με το ποδηλατικό, το οποίο παίζει το ρόλο της φόδρας ουσιαστικά και καταστρέφει λίγο την εμφάνιση. Το κατάλαβες? Ναι, ναι, απόλυτα. Δεν θέλω να κλαίτε, δεν μπορώ να κλαίτε, παιδιά. Δεν μπορώ, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν μπορώ. Και αυτά είναι δάκρυα. Ευχαριστώ πολύ. Εμιλία μου, 9,9 είναι η τελική βαθμολογία. Κάτσε τώρα στη θέση. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.